Καλησπέρα σας. Κανονικά τώρα θα πρέπει να έχω το ηχητικό της Τζένης Καρέζη από την ταινία Δεσποινής Διευθυντής που λέει «Γυρίσατε». Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και πολύ ωραία η πτήση εχθές. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες. Με μία ώρα καθυστέρηση, να μην ξαναγίνει αυτό. Με μία ώρα καθυστέρηση. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα, ναι. Και μάλιστα Aegean κιόλας. Δεν το περίμενα ποτέ. Δεν το περίμενα ποτέ. Ναι, σπάνια συμβαίνει πια τέτοιου είδους καθυστέρηση σε εσωτερικό δρομολογείο. Ναι, ναι. Και τι κατά αεροπλάνο. Δηλαδή, εγώ πίστευα επιστροφή Τετάρτη απόγευμα 6 ώρα, δηλαδή που πετούσαμε χθες από Αθήνα, μεσοβδόμαδα από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πίστευα ότι θα είχα αλλάξει καμιά 15 θέσεις. Γιατί εγώ, άμα είναι έτσι το αεροπλάνο, χαλαρό. Πάει. Με εξαίρεση λίγο τον καιρό του COVID. Τα Αθήνα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Δεν θυμάμαι να έχω πετύχει εγώ χαλαρό. Ό,τι ώρα και να έχω πετάξει. Μεσάνυχτα να έχω πετάξει. Ή χαράματα να έχω πετάξει. Ναι, μα είναι και πολλές πτήσεις στη διάρκεια της ημέρας. Και χαμός γινότανε. Τίποτα. Δεν χωρούσε. Καρφίτσα δεν έπεφτε. Ναι, ναι. Εκεί που έχουν πάρει τα διόδια και βενζίνη, ο άλλος λέει αεροπλανάκι καλύτερα. Και το χειρότερό μου βέβαια, έτσι, είχε πολλά παιδιά μέσα στο μικρά στο αεροπλάνο. Τρέλα. Τρέλα κανονική. Λοιπόν, τι κάνετε κύριε Τσό, για να μαντρωθούμε σιγά σιγά τώρα, για να μαντρωθούμε να επανέλθουμε στη... Για μπείτε όλοι στο μαντρί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ έχουμε αφήσει τρεις μέρες τα θέματα, εδώ σε έχω αφήσει χαλαρό. Ας πούμε, γιατί όσον αφορά στις δημόσιες εμφανίσεις, ας πούμε, ενώ τις ραδιοφωνικές. Ναι. Πάντως πέρασα τέλεια και σε ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό περάσαμε, δηλαδή τέλεια. Έπαιξες τον καταλυτικό ρόλο για να περάσουμε τέλεια. Κυρίως με τις ιστορίες που διηγήθηκα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν το αλλάζουμε τίποτα αυτό. Δεν το αλλάζουμε τίποτα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, εσύ τρεις μέρες έκανες κανονικά εκπομπές και τα λοιπά. Εγώ έκανα δουλειά μου, δεν έκανα ταξίδι αναψυχής. Αναψυχής ήταν αυτό. Έχει τουρίστες πολλούς η Αθήνα πάντως, χαμός γίνεται. Λοιπόν, ναι, εδώ και εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ χαμός. Λεωφορεία, αυτά, τουρίστες κατεβαίνουν, αποστολές κανονικά, λέω, ήρθανε. Λοιπόν, μέχρι και από Κούβα είδαμε χθες το αεροδρόμιο που φεύγαμε. Από Κούβα, είδα τη σημαία δηλαδή που ζήκωνε αυτή η υπεύθυνη που είναι εκεί τη εκδρομή. Από Κούβα ήταν. Λέω, καλά, αφήσατε την Κούβα και ήρθατε εδώ. Αλλάξαν τα κόζια. Κάποτε πηγαίναμε εμείς στην Κούβα, τώρα έρχεται η Κούβα σε εμάς. Φίλε, κανονικά. Λοιπόν, τρεις μέρες τους άφησα να πούμε χαλαρούς όλους εδώ πέρα και βλέπω ότι τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Δηλαδή, πριν από λίγο πάω κανένα κείμενο στον Μπράντον Τόμας. Και επίσημα δηλαδή, αναμενόμενο, αφού κατάφεραν. Και τον έφεραν από τη Μαγιόρκα που δεν ήθελε να φύγει με τίποτα. Λέω τελείωσε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δηλαδή στα social media τα δικά του, δηλαδή μόνο που δεν έκλαιγε που αφήνει τη Μαγιόρκα. Δηλαδή εκεί που έκανε βουτιές, ξαφνικά τον είπανε παίρνεις μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Έλα γρήγορα πάνε. Εντάξει, γλίτωσε την προετοιμασία. Αλλά okay, έλα να υπογράψει και τα λοιπά. Μακάρι αυτό το παιδάκι να τα καταφέρει. Τώρα που είναι και επίσημη η μεταγραφή. Ναι, και το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ πολύ, ειδικά στα μάτια με τη Λεύσκη. Και σίγουρα θα πάρει τις ευκαιρίες του. Θα δούμε. Ρεπορτάζ για τη Λεύσκη θα έχουμε σε λίγο, να το είπα και στην αρχή, στον κόσμο να το πω και πάλι, που συνδέθηκαν τώρα με τον Λίμπερο. Θα έχουμε σε λίγο, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, θα έχουμε ρεπορτάζ εκεί για να δούμε τι γίνεται με τους Βούλγαρους. Θέλω, Μιχάλη, να συζητήσουμε περισσότερο, γιατί απασχολεί πολύ και την Αθήνα όλο αυτό που γίνεται, αλλά και τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα όλη την ποδοσφαιρική χώρα, να το πω έτσι. Αυτός ο χαμός που γίνεται με τον αρχιδιαιτητή. Αυτός ο χαμός που γίνεται μεταξύ Λίγκας και Ομοσπονδίας. Εμείς αποφασίζουμε, όχι εμείς αποφασίζουμε, όχι εμείς τη διαιτησία, όχι δικό μας είναι το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είναι σε ένα timing όπου έχουν χαλαρώσει λίγο τα πράγματα, βρήκαν την ευκαιρία. Τα κεφάλια, ας πούμε, να δημιουργήσουν θέμα. Κοίτα, δεις. Με βάση το καταστατικό, το πράγμα δεν είναι ξεκάθαρα. Η ΕΠΟ αποφασίζει και αυτή είναι που έχει τον τελευταίο λόγο. Δεν υπάρχει εμβόλια σε σχέση με το τι ορίζει η UEFA και η FIFA σε σχέση με τα
εγχώρια πρωταθλήματα. Ναι. Τώρα υπάρχουν πρωταθλήματα στα οποία έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ομοσπονδία και τη Λίγκα και έχει παραχωρήσει η Ομοσπονδία την ευθύνη της διαιτησίας στην Λίγκα, αλλά αυτό έχει αποφασιστεί από την Ομοσπονδία να παραχωρήσει την ευθύνη της διαιτησίας στην Λίγκα. Θυμίζω ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Θεοδωρής Αγορέξης, αυτό ήθελε να κάνει. Για να φύγει από το μπλέξιμο η ΕΠΟ και να είναι κάθε φορά η ΕΠΟ του, η κόκκινη, η κίτρινη, η πράσινη, η μπλε, έλεγε ποια είναι τα δύο ζητήματα που καίνε τους μεγάλους και δημιουργούν πάντα προβλήματα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η ηγετσία. Μάλιστα, πάρτε τι. Πάρτε τη στη Σούπερ Λίγκα, αποφασίζετε εσείς ποιος θα είναι ο αρχιδιαιτητής, αποφασίζετε εσείς ποιοι θα είναι οι διαιτητές, φτιάξτε εσείς ΚΕΔ, φτιάξτε εσείς παρατηρητές, φτιάξτε εσείς επιτροπές, φτιάξτε παραεπιτροπές, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Πληρώστε τους, φέρτε ξένους, φέρτε Έλληνες, φέρτε εξωγήινους, δεν με αφορά. Ναι. Πάρτε το. Ναι. Να το διαχειρίζετε εσείς. Το δεύτερο που έλεγε είναι ανεξάρτητες επιτροπές δικαιοσύνης, ανεξάρτητες από την ΕΠΟ, ούτε η ΕΠΟ να βρίσκει δικαστές, ούτε η ΕΠΟ να ορίζει δικαστές, ούτε η ΕΠΟ να έχει αποφάσεις, η ΕΠΟ μόνο δεν μπορεί παρά να αποφασίζει για τις αδειοδοτήσεις, γιατί αυτό έχει να κάνει με την UEFA και τη FIFA και δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητο όργανο. Πάρτε και τη δικαιοσύνη από εδώ, μείον 3, μείον 6, 2 αγωνιστικές, 5 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές, 400 αγωνιστικές, δεν με αφορά το θέμα, ναι. Ανεξάρτητο από ανεξάρτητη δικαστική αρχή να ρυθμίζεται και να μην έχει ούτε καν να στεγάζεται στην ΕΠΟ. Δεν θέλω να ξέρω, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει. Αυτή ήταν η δική του λογική. Η λογική του Μπαλτάκου δεν είναι αυτή. Η λογική του Μπαλτάκου και της ΕΠΟ γενικώς, και πριν το Ζαγοράκι και μετά το Ζαγοράκι, είναι ότι όχι, η διαιτησία είναι εδώ, είναι μέρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το ορίζει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου μπούρου, συνεπώς ό,τι ισχύει συνεχίζει να ισχύει. Η Λίγκα λέει ότι από τη στιγμή που η πλειοψηφία 10 στους 14 επιθυμούν, ναι, έναν συγκεκριμένο αρχιδιαιτητή, έχουμε το ουσιαστικό δικαίωμα και όχι το τυπικό δικαίωμα, ξαναλέω, να λέμε ότι αφού το δικό μας πρωτάθλημα κρίνεται από αυτήν την επιτροπή, οι ομάδες πληρώνουν σε μεγάλο μέρος αυτόν τον αρχιδιαιτητή, να αποφασίζουμε εμείς. Στο τέλος της ημέρας, αν δεν αλλάξει κάτι σε σχέση με το καταστατικό, ο Μπαλτέκος θα αποφασίσει. Είναι απολύτως βέβαιο αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το, πώς να το πω, το περί δικαίου αίσθημα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Super League έχει δίκιο και το περί δικαίου αίσθημα είναι αυτή να αποφασίζει για την διαιτησία, το κανονικό δίκαιο, το νομικό δίκαιο λέει ότι η ΕΠΟ είναι αυτή που εν τέλει αποφασίζει. Τώρα σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η UEFA και η FIFA. Όπως έλεγα χθες, το να πληρώνουν και οι ομάδες τον αρχιδιαιτητή είναι απόφαση ποιου? Ποιος είναι το είπε? Συμφωνία που έγινε την τελευταία διετία, ναι, όταν οι ομάδες είπαν να φέρουμε, οι μεγάλοι συμφώνησαν να φέρουμε έναν... Όταν μαζεύτηκαν στο Μεγάλη Βρετανία, εκεί, ναι. Μπράβο, μπράβο. Σε σύμφωνη γνώμη UEFA και FIFA και ΕΠΟ να φέρουμε έναν μεγάλο όνομα αρχιδιαιτητή, ναι, προκειμένου να αναλάβει την ΚΕΔ και να είναι αυτός ο υπεύθυνος. Εκεί είπαν οι μεγάλοι, είπε η ΕΠΟ ότι παιδιά ναι, αλλά με αυτά τα κασέ που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, δυνατό. Και εκεί συμφώνησαν οι μεγάλοι ότι okay, ας τον βρούμε το πρόσωπο που θα συμφωνήσουμε και στην αρχή τον θα τσοντάρουμε κι εμείς, μετά τον πλήρωναν κατά το ίμιση και παραπάνω τον Κλάτεμπερ και τους συνεργάτες του. Ναι. Νομίζω όλο μαζί το πακέτο πήγαινε κάπου 500.000 ευρώ το χρόνο και τα περισσότερα τα πλήρωναν οι τέσσερις μεγάλοι που είχαν βρεθεί, ναι, στην συνάντηση. Ναι. Και γι' αυτό άλλωστε, αν υπήρχε ταυτόχρονη επισήμως, όχι με ανακοινώσεις, με γκρίνιες κτλ., άρση της εμπιστοσύνης από δύο, μπορούσε να σταματήσει να εργάζεται με τον Κλάτεμπεργκ. Ξαναλέω, επισήμως όμως. Δηλαδή, όχι γκρινιάζουμε γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, τον ρίχνουμε. Αν υπήρχαν δύο από τους τέσσερις, μπορούσαν να τον ρίξουν. Έτσι έλεγε η προηγούμενη συμφωνία με τον Κλάτεμπεργκ. Mm-hmm. Τώρα τι θα γίνει τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι υποθέσεις του UEFA και της FIFA. Δεν νομίζω ότι θα παρέμβει με άκομψο τρόπο ή με επίσημο τρόπο, αλλά είμαι σίγουρος ότι παρασκηνιακά υπάρχουν συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Δηλαδή η UEFA και η FIFA ακούνε και τη Λίγκα, ακούνε και τον Μπαλτάκο, ακούνε και την, που εκπροσωπεί την ΕΠΟ τέλος πάντων, και
μπορεί, ξαναλέω, όχι επισήμως, γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Αλλά επισήμως υπάρχουν διαδικασίες. Μπορούν να πούν αυτοί ότι, κοίτα, από τη στιγμή που διαφωνείτε, ενώ πριν δεν γίνονταν, ότι την προηγούμενη φορά δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που διαφωνείτε, εγώ αποφασίζω τον τζόχο. Ούτε ναι, Κλάτεμπεργκ, ούτε Μπένετ, ούτε Κολίνα, ούτε κανένας. Δεσμευτικά θα είναι λίγο δύσκολο να το κάνει, γιατί θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και θα πρέπει να το χρεωθεί η ίδια, ότι αποφάσισε ξαφνικά να, σε μια ομοσπονδία μέλος της, να πάει κόντρα, εάν το κάνει με αυτόν τον τρόπο που λες και δεν το κάνει κατόπιν της συνεννόησης, γιατί όπως λες αυτό που λες μπορεί να γίνει κατόπιν της συνεννόησης. Δηλαδή, κύριε, εσείς θέλετε τον Κλάτεμπεργκ, κύριε, εσείς λες τον Μπένετ. Εμείς έχουμε να σας προτείνουμε τον Ζαγόρα, που είναι καλό παιδί, ντόπιο, παντελονάτο, με τα μουσια του, τα μαλλιά του, τα σκουλαρικάκια του, και θα την κάνει τζάμι τη δουλειά. Και να πούνε οι άλλοι δύο, οκ. Αλλά να πει, δεν σας ρωτάω ούτε τις ομάδες ούτε την ΕΠΟ, αποφασίζω και διατάζω ο Ζαγόρας, δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, λες, Όχι. Μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο. Πάρα πολύ ακραίο. Εντάξει, για να δούμε. Είναι ένα θεματάκι, βρήκαμε ένα θέμα για να μαλώνουμε και είναι αυτό, να μην, πώς το λένε, να υπάρχει ένταση. Να μην ρουτινιάζουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Αναμάκα, ακριβώς, είναι και καλοκαίρι. Έχει και ζέση. Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα τα καλύτερα, ας πούμε, τα πιασάρικα εννοώ, τα μεταγραφικά, δεν βλέπω πάλι. Πάλι εδώ έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αν ήταν παιχνίδι, ας πούμε, και παίζονταν αυτή την ώρα. Πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων ομάδας Θεσσαλονίκης Αθήνα, δεν βλέπω τίποτα πάλι. Ναι, σωστά. Μόνο η ΑΕΚ παίρνει τον Πινέδα. Αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί. Τον παίρνει δανεικό για ένα χρόνο, αφού δεν μπόρεσε να συμφωνήσει ούτε για αγορά ούτε για οψιόν. Θέλει, ήθελε οψιόν κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ ήθελε κοντά στα 4-5. Τι στυλάκι είναι αυτός, Μιχάλη? Αυτός είναι ένα 8-10 με ενέργεια. Όποτε βλέπεις Μουντιάλ Μεξικό που βλέπεις κάτι κεντρικά χαφ πολύ γρήγορα, με καλή τεχνική κατάρτιση, έτσι λίγο βραχύσωμους. Ναι. Από αυτούς που όταν βλέπεις την Εθνική Μεξικό τους βλέπεις και σου γεμίζουν το μάτι. Μια τέτοια περίπτωση είναι. Δεν έπιασε στην Ευρώπη με ένα χρόνο που έπαιξε τετέρτα. Έκανε παπάδες στο Μεξικό, με τις καλές ομάδες του Μεξικό. Παίζει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Φαντάσου, ενώ τον πήραν ελεύθερο πέρυσι, με ένα μεγάλο συμβόλαιο βέβαια, του 1 εκατομμύριο ευρώ, στο Βίγκο, φέτος ήταν να τον πουλήσουν 5 εκατομμύρια. Δεν συζητούσαν για λιγότερο, παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε, ότι τον πήραν ελεύθερο και ότι ένα χρόνο τον είχαν εκεί. Για οτιδήποτε λιγότερο από 5 δεν συζητούσαν. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν τα βρήκαν τα 5 από ομάδα που να ήθελε να πάει ο Πινέδα, τα βρήκαν μόνο από ομάδες από το Μεξικό, όπου ο Πινέδα όμως δεν ήθελε να γυρίσει. Τελικά αναγκάζονται τους προών εισαγωγικών να τον δώσουν δανεικό στην ΑΕΚ, που ήταν η ομάδα που ήθελε να πάει ο Πινέδα λόγω του Αλμέιδα, επειδή τον είχε για αρκετό καιρό προπονητή και έχουν συγχρονιστεί και κουμπώνουν, ταιριάζουν καλά. Ναι, κάτι άλλο από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Αθήνα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές κατά την άποψή μου πρώτων πυλών στην Θεσσαλονίκη. Οι τρεις, αν θεωρήσουμε ότι ο Νάρεϊ δεν έχει ανακοινωθεί. Μιλάω για τον Νάρεϊ στον ΠΑΟΚ, μιλάω για τον Σωτέλδο στον ΠΑΟΚ, που κατά την άποψή μου, με βάση το βιογραφικό και όσα έχω δει, αυτές οι δύο μεταγραφές μπορεί να είναι και οι καλύτερες φετινές μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Αυτές που είναι να γίνουν τώρα. Ναι. Υπό ποια έννοια το λέω? Υπό την έννοια ότι είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές, έμπειροι ποδοσφαιριστές, σε ηλικία με σημαντικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις πίσω τους. Το έλεγα και χθες, εμένα δεν το, αν παίζει κάποιος στη Β' Γερμανίας ή στη Championship της Αγγλίας ή στην Β' Ιταλίας, δεν μου λέει κατά ανάγκη κάτι, ότι δηλαδή είναι χαμηλού επίπεδου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε αυτές τις κατηγορίες πολύ υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε αυτές τις κατηγορίες που κάνουν εκατομμύρια ευρώ ή δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς δεν μου λέει κατά ανάγκη κάτι αυτό. Ο Νάρη είναι ένα παιδί που έχει μια συνέπεια στην καριέρα του
και στο σκοράρισμα και στη δημιουργία. Έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν πολύ στο παιχνίδι του Λουτσέσκου. Το μόνο εκτός πολλών εισαγωγικών αστειευόμενο, το λέω μειονέκτημα, είναι ότι θεωρητικά παίζει στην ίδια θέση με τον Ζίβκοβιτς. Mm. Αλλά σίγουρα είναι μια επιπλέον λύση για τη μεσοεπιθετική γραμμή που ο ΠΑΟΚ την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Όσο για τον Σοτέλδο, είναι ένα δεκάρι που το έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Νομίζω ότι θα είναι το βασικό δέκα του ΠΑΟΚ, αν όλα κυλήσουν βάσει βιογραφικού. Να σου πω ότι ο Λουτσέσκου τον ξέρει πάρα πολύ καλά και τον ήθελε πριν δυόμιση χρόνια, όταν ήταν στη Σαουδική Αραβία και είχε προσπαθήσει πολύ να τον πάρει. Τον εκτιμάει πάρα πολύ ως ποδοσφαιριστή. Και αυτή είναι και η πρώτη μεταγραφή που γίνεται φέτος στον ΠΑΟΚ και που δεν είναι του, δεν είναι κάποιος που ήξερε ή επέλεξε ή έψαξε ο Μπότο, τον πρότεινε στον Λουτσέσκου, τον είδε ο Λουτσέσκου, είπε ναι. Έγινε το ανάποδο. Τον είπε ο Λουτσέσκου, ο Μπότο τον τσέκαρε και γίνεται προσπάθεια να έρθει. Νομίζω είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να έχει υπάρξει συμφωνία ήδη. Απλώς δεν έχει υπάρξει συμφωνία στην οψιόν, στο ποσό με το οποίο θα μπορεί να αποκτηθεί το επόμενο καλοκαίρι. Νομίζω αυτό απομένει να διευθετηθεί. Τόνσι, είναι Σύρια εδώ καιρό. Δηλαδή, ένα παίκτη που θέλει να φύγει ουσιαστικά θυμίζει και λίγο Τσόλακ, αν είναι έτσι σωστά όλα τα στοιχεία και το ρεπορτάζ. Σωστά. Είναι μια ιστορία Τσόλακ από την ανάποδη, με τη μόνη διαφορά ότι η Φορτούνα δεν έλεγε δεν τον πουλάω, όπως έλεγε ο ΠΑΟΚ όταν κρατούσε το σύριαλ στις Rangers. Η Φορτούνα έλεγε τον πουλάω, αλλά μόνο με τόσο. Και δεν έπεφτε ούτε ευρώ. Τελικά ανέβα λίγο, κατέβηκε λίγο και η Φορτούνα και βρέθηκε η λύση κάπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δώσει ο ΠΑΟΚ, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων και συμμετοχών από τον Νάρεϊ. Ναι, πάντως και ο Νάρεϊ και ειδικά αυτός ο Σοτέλδο, ας πούμε, από τη Βενεζουέλα, είναι ένα στυλάκι τέλος πάντων που θα δώσει το κάτι. Έχουν το στυλάκι τέλος πάντων να δώσουν το κάτι παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Αν και αυτή η περίπτωση του Νάρε, γιατί θυμάμαι να το συζητάω με το Στέργιο Πέρσιλο, πριν μια εβδομάδα όταν ήταν στην Ολλανδία ακόμα, ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ επιμένει για έναν παίχτη που παίζει στη θέση του καλύτερου του παίχτη, του πιο ακριβού. Ναι. Αλήθεια είναι όμως, η αλήθεια επίσης είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει αναπληρωματικά εξτρέμ ποιότητας. Και θυμάστε που σου έλεγα. Το χαρακτήρισα εγώ για τον Ζίβκοβιτς. Ναι, και δεν είναι μόνο Παπλούδης. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι φέτος είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά και πρέπει να το ζυγίσουν οι ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα. Ο ΠΑΟΚ, αν είναι στους ομίλους του Conference, θα παίξει από τις 20 Αυγούστου ως τις 13 Νοέμβρη, δηλαδή σε 73 μέρες, όχι, συγγνώμη, είπα 20 Αυγούστου με 13 Νοέμβρη. Είναι δύο μήνες, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, 13 και 10 σε 83 ημέρες. Ναι. Θα παίξει 22 ή 23 μάτς. Επίσημα. Ναι. Ευρωπαϊκά και πρωταθλήματος. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι οι παίχτες που θα παίξουν 22-23, γιατί μέσα σε αυτά τα 22-23 είναι και δύο παιχνίδια εθνικών ομάδων. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για παιχνίδια ανά 4 μέρες. Δεν βγαίνει με έναν ποδοσφαιριστή σε κάθε θέση. Μάλλον δεν βγαίνει με έναν καλό και έναν που να τον βάζουμε για 10 λεπτά. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ρόστερ. Δεν είναι απλό. Και η ίδια θα είναι η κατάσταση και μετά. Δηλαδή, αμέσως μετά τη λήξη του Μουντιάλ, εμείς θα παίξουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα στις γιορτές πρωτάθλημα. Δεν βγαίνουν αλλιώς οι ημερομηνίες. Σίγουρο. Ναι, θα γίνει καμιά επανάσταση, άκουμε στις γιορτές. Ναι, ναι. Θα έχει, νομίζω, 18-19 και 26-27 Δεκεμβρίου αγωνιστικές. Ναι. Διότι δεν βγαίνει το καλεντάρι. Φαντάσου ότι θα φτάσουμε Γενάρη και δεν θα έχουμε παίξει κύπελο. Δεν ξέρουμε ποιοι θα συνεχίζουν στην Ευρώπη. Αν υπάρξει αντίστοιχη ομάδα με τον ΠΑΟΚ πέρσι και φτάσει μέχρι τις 8 Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης,
θα είναι και οι Τετάρτες και οι Πέμπτες γεμάτες για αυτήν την ομάδα και μετά. Σύν ότι ο COVID δεν έχει φύγει, εδώ είναι. Μάλιστα θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια σκέψη, σκέψη ξαναλέω, δεν είναι απόφαση, όλα τα άλλα που σου είπαμε τώρα είναι απόφαση, σκέψη αν αναβάλλονται παιχνίδια για COVID μέχρι τις 13 Νοέμβρη που θα υπάρξει διακοπή, να διεξαχθούν μέσα στο Μουντιάλ μόσες υπάρχουν. Διότι δεν θα υπάρχουν ημερομηνίες μετά. Με όσους όσοι είναι διαθέσιμοι. Με όσους υπάρχουν. Είσαι ο ΠΑΟΚ και έχεις τρεις μουντιαλικούς, μάλιστα. Είσαι ο Ολυμπιακός και έχεις δύο, τρεις, τέσσερις μουντιαλικούς, μάλιστα. Και χρωστάς μάτς λόγω COVID, θα τα παίξεις μέσα στη διάρκεια του Μουντιάλ χωρίς αυτούς τους δύο-τρεις. Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό. Να. Να γίνει πράξη, βέβαια. Ξαναλέω, μόνο λόγω COVID, έτσι. Ναι, μόνο λόγω COVID. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, αυτά περιμένουμε και από το... Από... Δεν μίλησα και για τον Μανού Γκαρθία, αλλά τα είπα χθες αρκετά στον... Στον Κώστα. Κωστή. Και αυτός είναι πάρα πολύ ποιοτική μεταγραφή για τον Άρη. Κατά την άποψή μου, μπορεί ως όνομα όχι, αλλά ως ουσία, αν ολοκληρωθεί, πιθανότατα θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη φέτος. Άλλωστε θα είναι και πιο ακριβή. Καταλαβαίνω ότι πάει να τον αγοράσει και αυτό θα σημαίνει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απλό. Πολλά λεφτά. Η αγορά του. Πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Πολλά λεφτά. Μάλιστα. Μανού Γκαρσία, πού παίζει αυτό, πού τον καρφώνουμε στην 11η. 10. 10 κι αυτό. 10 κι αυτό. Τι έχουν πάθει οι ομάδες φέτος. Πουλάει το 10, πουλάει. Λέω ότι, έλεγα και πριν βγούμε ότι οι προπονητές κάτι έχουν πάθει. Δηλαδή δεν θέλουν ξυλοκόπους πλέον. Εξάρια που να δέρνουν και να μην παίζουν μπάλα. Εντάξει, πήρε και τέτοια. Πήρε και τέτοια ώρα. Πήρε Νταμπό, πήρε Διόπ. Πήρε και τέτοια. Εντάξει, γενικά λέω, γενικά. Ψάχνουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή οχταροδεκάρια, εξτρεμάκια, σεντερφοράκια και δεν ψάχνουν ξυλοκόπους. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση, τέλος πάντων. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας.